τότε από αυτήν την παραλία που πολιτούσατε. Όλοι με νοικολόγες, ταραφαγόρος σημαίνει. Ωραία πας, εξαιρετικός βαλουτικός, καθαρά νερά, απόλαυση και ηρεμία που του παρέχει η φύση. Μπορείτε να του διασφαλίσετε το νοικολόγιο και αυτά. Με τη σημερινή κατάσταση που είναι ο Καρκαδόρος τώρα, τα κορυφά μέσα στα ορχάνικα του Σταμαρίου. Είναι λοιπόν απόλυτη υποχρέωση της ευνομίζου να πάρετε τις πόδες στα χέρια σας σαν δημοτική αρχή και να διασφαλίσετε στον αγιονικολιώτη αυτό που έφτασε. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Μια παρατήρηση σε παρακαλώ, όχι να μιλήσω, αλλά επειδή υπόθηκαν κάποια ζητήματα και ερωτήματα, καλό θα ήταν να απαντηθούν κάποια κρίσιμα για να ολοκληρώσουν τις που σας σίγουρη. Ναι, αλλά πρέπει να είναι προβολήτες, οι οποίοι είναι θανό να φέρουν κάποιες που να πω. Θα ήθελα να δώσω, να αναγκαθυνθώ και στο μελετητή και στον κύριο Καρκαράκη, ο οποίος είναι ο φορέας συλλογής η επιχείρηση του, καθώς επίσης και στο Δήμο. Ας αρχίσω πρώτα με τον μελετητή. Κύριε Διακογεωργίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε επισκεφτεί το έργο, πήγατε χθες, σήμερα, όχι, δεν ήρθατε να επισκεφτεί το έργο. Και αν το επισκεφθήκατε, σας έχει γεμίσει περηφάνεια αυτό το οποίο είδατε. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η μελέτη η οποία καταθέσατε. Έχει ακολουθηθεί πιστά. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Υπήρξαν τρία σενάρια. Γιατί προτιμήσατε το δεύτερο σενάριο? Είναι λόγω χρημάτων? Διότι ξέρω και το είδα ότι υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη χρηματικά τα οποία κοστίζει το ένα σενάριο. Αυτά είναι για τον μελετή. Α, και κάτι άλλο. Εγώ κύριε Διακογεωργίου δεν είμαι μηχανικός, είμαι γιατρός. Αλλά θέλω να παραλληλήσω το αποτέλεσμα του Γαργαδόρου με ένα ασθενή ο οποίος έχει μία δυσμορφία. Και πρέπει να χειρουργηθεί. Έρχεται λοιπόν σε μένα που είμαι πλαστικός χειρουργός, του κάνω την επέμβαση, δεν έχει τάξει ο ασθενής στο καθρέφτη, δεν βλέπει ένα κουασμό. Αυτό λοιπόν βλέπω εγώ στην παραλία του Καρκαδόρου. Μια παραλία η οποία μου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Δεν θέλω να πάω. Όχι να πληθώνω του εγώ, όχι να πω. Και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση κατά τη γνώμη σας να αναγραφεί, να προσαρμοστεί, να φτιάξει. Για τον κύριο Καρκαράκη, θεωρώ ότι από ό,τι έχω μάθει, έπρεπε να γίνει κάποια παρέμβαση. Αυτό το δεδομένο. Η παρέμβαση η οποία έγινε, έγινε για να φτιάξουμε το δρόμο ο οποίος πηγαίνει στην ιδιοκτησία του κ. Βαθέρα. Και κάλλος έπρεπε να γίνει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρκαράκη εδώ. Κύριε Καρκαράκη, σας αρέσει αυτό το οποίο βλέπετε? Διότι αν σας αρέσει, να με συγχωρείτε, σε λίγο θα βρεθείτε προεκπλήξεων μέσω του booking. Ξέρετε ότι οι ξενολόγοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά από μένα, σας έχω ακούσει και σε ραδιοφωνικές εκπομπές να τα λέτε. Είναι καταπέρνηση πάρα πολλά θέματα. Όχι σε εσάς, γενικώς, στους ξενολόγους. Όταν λοιπόν είμαι εγώ πελάτης και δεν μπορώ να πάω να κολυμπήσω και σας κάνω μια αρνητική εκτίμηση, θεωρώ ότι αυτό θα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στους ξενολόγους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχουν άτομα τα οποία τραυματίστηκαν από τους πελάτες σας. Ρωτώ, δεν ξέρω. Να έρθω τώρα στο Δήμο. Γιατί κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος δεν μπορούσε να είναι ο φορέας του Δήμου? Γνωρίζουμε ότι και ο Δήμος ή και ο ιδιώτης μπορούσε να είναι ο φορέας του Δήμου. Γιατί όχι ο Δήμος? Από ό,τι ξέρω το έργο ήταν 300.000 ευρώ να κοστίσει κάπως. Το 30. Πόσο?
130. Συμφίπια. Στη συνάντηση την οποία δώσατε πριν από 2-3 μέρες, η τοποθέτησή σας όσον αφορά τα ευρώ είναι άκρως ταξική. Εγώ που δεν έχω δηλαδή να δώσω 2.000, δεν μπορώ να πάω να κολυμπήσω στον Αλμυρό, όπου και ο κύριος Βαρκαράκης έχει καταρρέκτες. Δεν μπορώ να πάω να κολυμπήσω. Και αν αυτό το οποίο λέτε με τις 2.000 είναι γιατί θα πρέπει να ακολουθήσω μια πολιτική τουριστική, εδώ ψεύεστε. Μάλλον δεν ήσασταν εδώ το εμπέρος που εξήγησα. Αφήστε με τον λόγο. Τι σήμερα πάρατε. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, βράθηκα στη ΔΕΙΑ να ρωτήσω για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον Δήμο όσον αφορά τα νερά. Μιλώ με ανώτατο στέλεχο στη ΔΕΙΑ και του κάνω την ερώτηση. Τι γίνεται με τα ξενολογία και τι γίνεται με τις μέρουσες εγκαταστάσεις οι οποίες θα έρθουν να κάνουν. Με τις μελλοντικές επενδύσεις. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ή θα το κάνουν μόνοι τους την αφαλάτωση ή αν δεν την κάνουν και δεν θέλουν στο πλάσιμο. Αυτή ήταν η απάντηση ανώτατου στελέχους της ΔΕΙΑ. Ξέρω ότι πήγε και ζήτησε μία επιχείρηση η οποία είναι στα σκαριά να γίνει, δεν θα πω πια, ξέρετε πολύ καλά, 1000 κυβικά εκατοστά νερού τη μέρα. Προφανώς και η ΔΕΙΑ είπε όχι, δεν μπορώ. Όχι 1000 κυβικά εκατοστά, είναι ένα λίγο τόσο. Και είναι και λίγο εκτός, είστε λίγο εκτός τέτοια. Καθόλου. Κατά την άποψη του Προεδρείου το τόσο. Κατά την άποψη του Προεδρείου μπορεί να είμαι εγώ που θέλετε. Εγώ λέω ότι δεν είμαι. Επικρατήσει λίγο και οι ανδριώτες μας ακόμη οι άνθρωποι. Έχει, αυτό είναι η άποψη του Προεδρείου. Επομένως, ορίστε την πλατιά μου στου Προέδρου. Με την άποψη του Προέδρου περάσατε το υδροελεκτρικό. Αύριο μεθαύριο να μου δώσετε το νερό να πείσετε τον κόσμο. Αυτό ευχαριστώ. Είναι στο χαρακτήρα σας να δημιουργείτε προβλήματα. Εγώ. Επειδή ο καθένας για μένα, αν είναι εκτός θέματος, έχει τη δική του άποψη, προβλέπει ο κανονισμός ότι ο πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος κρίνει και δεν έχει λόγο να κρίνει ψευδός ή όχι, αν είστε εκτός θέματος. Τι δουλειά έχει η ΔΕΙΑ τώρα με το πράγμα που έχει κάνει. Εντάξει, άλλο. Με 2.000 ευρώ έχει δουλειά και είναι πρόεδρος. Δώστε ένα καλό παράδειγμα στους πάντες. Δώστε και ένα καλό παράδειγμα. Κύριε Γάλλος, συνάδελφε. Κύριε Βοδακή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με δύο ερωτήσεις προς το κύριο Μελίτη. Εάν είναι δόκιμο η κατασκευή του υφάλου να γίνεται με μικρές πέτρες. Ένα. Δύο. Η παραλία ήταν από βότσα. Υπήρχε ανάγκη να πέσει χαλίκι. Δεν θα μπορούσε να αφαιρεθεί το βότσαλο, να πέσει το χαλίκι και από πάνω να πέσει το βότσαλο. Και τρίτον, προς τον επιβλέποντα, τον οποίο πρέπει να μάθουμε ποιος είναι. Έχει υλοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τη μελέτη. Δύο πράγματα για την ιστορία. Το 2015, αν ανατρέξατε, αγαπητοί συμπολίτες, στον τότε τοπικό τύπο, θα διαπιστώσετε ότι από εμάς το θέμα, από την παράταξή μας, το θέμα ανέβηκε σημαντικά. Για το Μεραμπέλο, το οποίο έχει προβλήματα, επειδή κάτι ακούστηκε από το Βασίλη το Χαζάκη. Θέλω να, για την ιστορία να σας ενημερώσω ότι τότε ήμουν ο Δημοτικός Σύμβουλος. Διαφώνησα με το έργο και ήμουν ένας από αυτούς που υπέγραψε την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Για το αμμούδι αυτό που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Καλώς παραχωρήθηκε τότε ο χώρος του Μήνου Μπιτς, ο χώρος και χτίστηκε το Μήνου Μπιτς. Έχω την αίσθηση όμως ότι ήταν λάθος η παραχώρηση της παραλίας. Δεν υπήρχε κανένας λόγος τότε να παραχωρηθεί και η παραλία. Όσον αφορά τώρα το έργο. Όσον αφορά το έργο, εμείς σας είπαμε τότε ότι έπρεπε να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη για την προστασία της ακτογραμμής.
Πάθαμε από τη Μαρίνα, από τη χωροθέτηση της Μαρίνας και δεν διδαχτήκαμε. Αυτή η ολοκληρωμένη μελέτη νομίζω πως είναι αναγκαία και αποδεικνύεται από την, και από την ίδια τώρα. Από την αποσπασματική ενέργεια που γίνεται με λιθορυπή μπροστά στον αιώ για να προστατεύσουμε τον τοίχο του αιώνα. Οι παραλίες για τον Άγιο Νικόλαο είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Είμαστε οι μόνοι ή από τις ελάχιστες πόλεις που έχουν παραλίες, που έχει παραλίες μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η παραλία του Χαργαδόρου είναι μια λαϊκή παραλία η οποία βρίσκεται στις παρυφές του σχεδίου πόλης. Με την παρέμβαση που έγινε, η παραλία έχει καταστραφεί κατά τη γνώμη. Και γιατί το λέω ότι έχει καταστραφεί? Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έχει απομακρυνθεί από την παραλία. Η παραλία έχει ερημώσει. Εάν λοιπόν το έργο δεν έγινε σύμφωνα με τη μελέτη, κατά τη γνώμη μου βέβαια το έργο δεν έπρεπε να γίνει πριν την ολοκληρωμένη μελέτη για την ολόκληρη την αρτογραμμή. Εάν τώρα έγινε το έργο, εάν δεν έγινε σύμφωνα με τη μελέτη και αν δημιουργεί, συνεχίζει και δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον και στην παραλία, πρέπει να γίνει άρση του έργου. Θεωρώ ότι ήταν αδυναμία που δεν παρέμβηκε ο Δήμος, ξεκίνησε το έργο και ακόμα και σήμερα δεν ξέρω να τον επιβλέπω το μηχανικό. Δηλαδή το έργο σχεδόν ολοκληρώθηκε και δεν είχε οριστεί επιβλέπω το μηχανικό. Αυτό είναι ερωτήμα. Θα απαντήσετε. Ολοκληρώστε κύριε Παστακιά. Μας πιστός ως μυστικός πρέπει να πείστε. Σήμερα δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν τόσα προβλήματα, δεν το σημαντικό είναι. Το σημαντικό είναι ότι καμιά λέξη παραλία, παραλία στις παρυφές του δύο πόλεις και τώρα έχει ερημωθεί. Μεγάλο μέρος των πολιτών, είτε ενήλικες, είτε παιδιά, είτε ατομικές ανάγκες, έχουν αποκλειστεί από την παραλία. Για μια διαμονή και τα ξενοδοχεία τους πρέπει να έχουν ιδιωτικές παραλίες, εμείς οι πολίτες σε λίγο καιρό πρέπει να κάνουμε μπάνιο στέρνες.